και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολύτερα. Με το μότο «Φέρνουμε το αύριο σήμερα», η βιομηχανία φαρμάκων Demo AVE εγκαινίασε το νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, αποτελώντας με τον τρόπο αυτόν την πρώτη ελληνική φαρμακοβιομηχανία που αναπτύσσει δραστικές ουσίες, τη βάση δηλαδή για τα τελικά προϊόντα. Τα εγγένεια του Πρωτοποριακού Κέντρου πραγματοποίησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ωραία. Νομίζω ότι είναι μια επένδυση πολύ σημαντική για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ξεκινάμε μια νέα δραστηριότητα. Είναι ερευνητική σκοπή. Μιλάμε για εργαστηριακό προσωπικό, για επιστήμονες από το χημικό, από το βιολογικό, από τη φαρμακευτική. Είναι μια διέξοδος και είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, όπου θα προσδοκίσουμε να έχουμε και συνέργειες σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και για τους νέους επιστήμονες που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια να βρούνε πάνω στο αντικείμενό τους και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Το νέο ερευνητικό κέντρο που αναπτύσσεται σε 2.400 τετραγωνικά μέτρα και αποτελεί επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ είναι μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας ύψους 356 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα υλοποίηση στην περίοδο 2021-27. Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2022, ενώ ξεκίνησε να υλοποιείται την άνοιξη του 2021. Το κέντρο στεγάζεται στο υποκατάστημα της φαρμακοβιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη και επί του παρόντος απασχολεί 50 χημικούς και βιολόγους. Μέχρι τα τέλη του έτους, ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί, ενώ σε δεύτερο χρόνο ο αριθμός τους θα αγγίξει τους 200. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ο νόμος τον οποίο ψήφισα το Σεπτέμβριο του 19. Με τους συναδέλφους μου της Νέας Δημοκρατίας για το επενδυτικό clawback φέρνει καρπούς. Ένα από αυτούς τους καρπούς βλέπετε τώρα εδώ. Είναι η καινούργια βιομηχανία Demo στη Θεσσαλονίκη που θα φέρει θέσεις εργασίας, εξαγωγές, πρόοδο στην πόλη. Με την ανάπτυξη 5 νέων δραστικών πρώτων υλών και 21 τελικών προϊόντων κάθε χρόνο, που αποτελεί και τον στόχο της διοίκησης της φαρμακοβιομηχανίας, τα οποία εν συνεχεία θα παράγονται στην Τρίπολη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή σύγχρονων μονάδων παραγωγής των τελικών προϊόντων, επιτυγχάνεται η καθετοποίηση της εταιρείας και ενισχύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. Σημειώνεται πως στο τέλος του 2023 θα ολοκληρωθούν οι δύο από τις 4 μονάδες που αναμένεται να κατασκευαστούν συνολικά σε οικόπεδο 100 στρεμμάτων στην Τρίπολη. Όπως γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει επενδύσεις μεγάλες στον χώρο του φαρμάκου. Πλέον έχουμε και ένα σημαντικό κέντρο έρευνας εδώ πέρα που είναι πυλώνας ανάπτυξης και από εκεί και πέρα εμείς ως κυβέρνηση μέσω του ονομαζόμενου επενδυτικού clawback έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε κίνητρα στις φαρμακοβιομηχανίες να αναπτυχθούν. Έχει πολύ μεγάλη αξία και για την υγεία αλλά και για την ελληνική οικονομία και είναι πολύ σημαντικό ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς δίνοντας λύσεις για τον Έλληνα ασθενή, κάνοντας τρομακτικές εξαγωγές και παράλληλα συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση του πλούτου στη χώρα μας. Με το σύνολο των επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, η γνωστή φαρμακοβιομηχανία που εξειδικεύεται στα ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ενέσιμων νοσοκομιακών προϊόντων, έρχεται να θωρακίσει την Ευρώπη σε φάρμακα και ταυτόχρονα να βάλει την Ελλάδα στις νέες τεχνολογίες του φαρμάκου. Μάλιστα, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να παράγει όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές και κατηγορίες ενέσιμων που υπάρχουν σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό project, η δημιουργία και τα εγγένεια αυτού του ερευνητικού κέντρου, είναι μια ακόμα ψηφίδα σε αυτό που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ένα ψηφιακό hub καινοτομικών κέντρων, ερευνητικών κέντρων και στο κομμάτι βεβαίως τώρα της ιατρικής και της φαρμακευτικής. Άρα, η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει, ψηλώνει, πάει πιο μπροστά και είμαστε περήφανοι που δημιουργούνται τέτοιες εγκαταστάσεις στην περιοχή μας. Για τη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία τέτοιων μονάδων στο κομμάτι της έρευνας για το φάρμακο, του γενώσιμου, αλλά κυρίως το ότι η Θεσσαλονίκη πλέον είναι ένα hub και καινοτομίας και έρευνας και εξέλιξης. Η εταιρεία Demos είναι από τις σημαντικότερες στην πόλη μας και βλέπουμε ότι η εξέλιξη και σε αυτό το τομέα βρίσκει την Θεσσαλονίκη μας πρωτοπόρα. Παρουσιάζοντας το νέο ερευνητικό κέντρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Demos
τόνισε πως διαθέτει 13 εργαστήρια, 403 εργαστηριακά οργάνων και ειδικά συστήματα, 50 υπερσύγχρονα συστήματα χρωματογραφίας, εργαστήριο πυρηνικού συντονισμού, το μοναδικό σε μη ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα, ενώ 2 εργαστηριακοί χώροι διατίθενται αποκλειστικά για συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα.